Κύριε Υπουργέ, σας καλέσαμε να μην επαναλάβετε όσων αναφέρουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ιωαννίνων γιατί λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Είμαστε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει όλη την αντεργατική αντιασφαλιστική πολιτική της, τη συνέχεια στην περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Έχει αναδείξει την καταστολή, τον αυταρχισμό, την δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης, τη δίωξη πρωτοπόρων εργατών, ως τον όρο υλοποίησης των νομοθετικών ανατροπών που βέβαια υλοποιούν αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Οι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, η εργοδοτική αυθαιρεσία εδράζεται ακριβώς στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της δικής σας, που παρά τις διαφορές σας έχουν κοινή στρατηγική την καπιταλιστική ανάπτυξη, την αύξηση ή τη διατήρηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, υλοποιώντας μέτρα που αυξάνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, επιδεινώνουν τη ζωή τους συνολικά. Μπροστά στη νέα οικονομική κρίση, που η πανδημία την έφερε πιο γρήγορα, ενισχύοντας το βάθος της, ετοιμάζεστε να φέρετε για κατάργηση εμβληματικά δικαιώματα των εργαζομένων, που αφορούν τους όρους αμοιβής της εργασίας, όπως την κατάργηση του 8 όρου με θέσπιση 10 όρου, την κατάργηση αμοιβής των υπηρεσιών, τη γενίκευση των διάφορων μορφών απασχόλησης, όπως της εργολαβίας. Ετοιμάζεστε να ολοκληρώσετε το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. 27 πρώτου αγροτικός κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Πίνδος στην πρόσληψη σε εργατική αφορά δεν προσήλθε. Αλλά έστειλε το επόμενο, το οποίο διαβάσατε κι εσείς, στο οποίο επικαλείται το εργαζόμενος για τον οποίο καταγγέλλεται ότι απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε νόμιμη απεργία, απολύθηκε γιατί κρίθηκε από αξιολογήσεις απροσάρμοσης στην εργασία, μη συνεργάσιμος και βέβαια μείωση απόδοση κτλ. Θεωρεί αβάσιμο το λόγο της εκδικητικής απόλυσης, γιατί ισχυρίζεται την ημέρα της απεργίας είχε ρεπό και δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στην απεργία και για επιβεβαίωση των ισχυρισμών τους δηλώνουν ότι είχε πληρωθεί κανονικά. Καταθέτουμε στα πρακτικά, θα τα καταθέσω όλα μαζί, το ελόγω έγγραφο. Σε έτοιμα να καταθέσει τις αξιολογήσεις, απάντησε στο ΣΕΠΕ Ιωαννίνων αρνητικά, επικαλούμενη προσωπικά δεδομένα και ότι δεν υφίσταται νομική υποχρέωση. Καταθέτουμε επίσης στα πρακτικά το συγκεκριμένο έγγραφο. Η Πίνδος επιχειρεί να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της σε αντίθεση με τα πραγματικά στοιχεία, εκθέτοντας με αναλήθειες τον εργαζόμενο για να αποφύγει τυχόν συνέπειες. Από τους πίνακες προσωπικού, 15 δεκάτου και 27 δεκάτου, προκύπτει ότι οι μέρες ρεπό είναι Τρίτη και Κυριακή, και όχι η Πέμπτη που ήταν η ημέρα της απεργίας, όπως δηλώνει η επιχείρηση. Από την εβδομαδιαίο πίνακα του προσωπικού για το πρόγραμμα εργασίας, αναρτημένο στην επιχείρηση, αποδεικνύει επίσης ότι την Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 11 εργάζονταν κανονικά με βάση το πρόγραμμα. Όμως ο εργαζόμενος απήργησε. Επίσης καταθέτουμε στα πρακτικά τα συγκεκριμένα έγγραφα. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που προώθησε ο εργαζόμενος στον ΣΕΠΕ, στον προϊστάμενό του, αποδεικνύει ότι είχε ενημερώσει για τη συμμετοχή του στην απεργία από 25 11. Το καταθέτουμε και αυτό στα πρακτικά. Το ΣΕΠΕ Ιωαννίνων, αξιολογώντας τα στοιχεία, συνιστά στην επιχείρηση να ανακαλέσει την απόλυση και συνιστά στον εργαζόμενο, αν επιμείνει η επιχείρηση, να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτό λένε τα πρακτικά, τα οποία τα καταθέτουμε και αυτά εδώ στα πρακτικά της Βουλής. Ο εργαζόμενος κατέθεσε μήνυση στον εισαγγελέα Ιωαννίνων. Όμως, κύριε Υπουργέ, για την επιχείρηση που αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλες πηγές για την ανάπτυξη με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, όπως λέτε όλοι εδώ οι υπουργοί της κυβέρνησης, ταυτόχρονα αξιοποιεί και όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Με αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, αντικαθιστώντας εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με εργολαβικούς, οι οποίοι στοιχίζουν πιο λίγο. Αυτοί που είναι 650 ευρώ είναι ακριβοί εργαζόμενοι και πρέπει να είναι με 550 ευρώ, χωρίς άδειες, χωρίς άλλα δικαιώματα. Θα εργάζονται στην παραγωγή κανονικά, αλλά με άλλους όρους αμοιβής. Ο διευθυντής κοινικά ομολόγησε ότι θα γίνουν και άλλες απολύσεις για να αντικαταστήσει αυτούς τους ακριβούς εργάτες με φθηνότερους εργαζόμενους. Η όποια αγωνιστική στάση δεν επιτρέπεται. Και στη γέννησή της την αντιμετωπίζουν οι εργοδότες με τον πιο βάρβαρο τρόπο, την απόλυση. Την πραγματική τιμωρία για τους υπόλοιπους θέλουν να δώσουν το μήνυμα αυτό. Την ενίσχυση του φόβου, ώστε απρόσκοπτα να αυξάνεται η εκμετάλλευση, να αυξάνεται η κερδοφορία. Η κυβέρνηση έτρεξε με την εντολή
στους μηχανισμούς να συνδράμει στην επιχείρηση και να εμποδίσει την παρέμβαση του εργατικού του κέντρου της Αθήνας, τον πρόεδρό του, να απαγορεύσει την επαφή με τους εργαζόμενους. Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, και περιμέναμε σήμερα από εσάς άλλα μέτρα προκειμένου η ίδια επιχείρηση να υποχρεωθεί να προσλάβει πίσω τον εργαζόμενο, γιατί με τεκμηριωμένα απολύθηκε λόγω της συμμετοχής του στην απεργία 26 Νοέμβρη. Κάτι τέτοιο δεν μας είπατε και το δικαιολογούμε, γιατί η πολιτική σας είναι εντελώς διαφορετική, να στηρίξετε όλη αυτή την αναδιάθρωση επιχειρήσεων.